Γεια σας, είμαι ο Δημήτρης Κιάνης και όπως μπορείτε να δείτε μπροστά μου έχω ένα ολοκένουργιο Huawei MateBook X Pro 2022, ένα εξαιρετικά high-end laptop το οποίο απευθύνεται στους επαγγελματίες και γενικότερα όμως στους απαιτητικούς χρήστες, ακόμα και σε όσους κάνουν βαριά tasks όπως video editing, αλλά εξακολουθεί να είναι πάρα πολύ compact, πάρα πολύ ελαφρύ, ένα μικρό θαύμα που κρύβει μέσα του πολύ μεγάλη επεξεργαστική ισχύ. Πάμε να το δούμε, κάνουμε το unboxing. Εδώ είναι λοιπόν το MateBook X Pro 2022, πολύ ωραίο φινίρισμα, matte, μαλακό, premium. Θα το δούμε σε λίγο. Στην συσκευασία θα βρείτε φορτιστή 90W, ο οποίος είναι και αυτός όσο πιο μικρός γίνεται από πλευράς φυσικών διαστάσεων, αλλά επαναφορτίζει πολύ γρήγορα το λάπτοπ της Huawei. Με 15 λεπτά φόρτισης έχετε 3 ώρες χρήσης, λέει η εταιρεία. Και επίσης βρίσκεται τα κλασικά που θα περιμένατε να βρείτε μέσα σε μια τέτοια συσκευή, τα έντυπα, αλλά και ένα dongle το οποίο είναι USB-A θηλυκό σε USB-C αρσενικό για να συνδέσετε κάποια USB-A συσκευή, μιας που το laptop δεν έχει τέτοιες στήρες, και βρίσκουμε και το καλώδιο Type-C σε Type-C για την φόρτιση με τον παρεχόμενο φορτιστή. Και τώρα πάμε να δούμε το laptop καθ' αυτό, το οποίο όπως είπαμε έχει εξαιρετικά premium φινίρισμα, πολύ ωραίο, είναι μικρού προφίλ, βάρος 1,38 κιλά μόνο, διαστάσεις 15,5 χιλιοστά είναι το πάχος και έχουμε επίσης 310 χιλιοστά πλάτος και 221 χιλιοστά είναι αυτή η πλευρά. Πολύ compact λοιπόν σε διαστάσεις. Πάμε να το ανοίξουμε να δούμε τα ενδότερα. Εδώ έχουμε την ίδια επένδυση μαλακή, Intel Evo i7, βλέπουμε και hint για το τι κρύβει μέσα από πλευρά σε επεξεργαστή. Fingerprint sensor, εδώ που είναι και ταυτόχρονα το power button. Έχουμε, βλέπετε, δύο από τα ηχεία εδώ πέρα. Το πληκτρολόγιο, πολύ μικρά bezels στην οθόνη. Και εδώ έχουμε και μία κάμερα η οποία μπορεί να κάνει και αναγνώριση προσώπου, αν το θέλετε, για λόγους ασφάλειας. Η οθόνη του MateBook X Pro 2022 έχει διαγώνιο 14,2 ιντσών. Το πάνελ είναι LTPS. Screen to body ratio 92,5%, πολύ υψηλό. Το aspect ratio είναι 3,2, δεν είναι το κλασικό 16:9, για παράδειγμα. Ανάλυση 3120 x 2080 pixels. Πολύ υψηλή, ανώτερη και από 2K, με refresh rate 90 ή 60 Hz. Κανένα παράπονο από την οθόνη, είναι εξαιρετική στην απόδοσή της, στη φωτεινότητά της. Έχουμε και τα πλήκτρα στο πάνω μέρος, τα quick toggles που μπορεί να χρησιμοποιήσετε, τα function πλήκτρα. 500 nits φωτεινότητας και καλύπτει την παλέτα P3 με άνεση. Περνώντας στα ενδότερα, και σίγουρα αυτό που μας ενδιαφέρει είναι ο επεξεργαστής, το hardware γενικότερα, 12ης γενιάς Intel Core i7 1260p και όπως μπορείτε να δείτε 16 GB ταχύτατης RAM, οπότε κανένα παράπονο πλευράς επιδόσεων, LPDDR4X. Ο δίσκος είναι SSD με χωρητικότητα 1TB και νομίζω ότι αυτά σας είναι αρκετά για να σας πούν πόσο ισχυρό είναι το MateBook X Pro 2022, το οποίο έχει και Intel Iris Xe Graphics από πλευράς GPU και θα καλύψει άνετα και τους απαιτητικούς χρήστες που είπαμε νωρίτερα. Τι άλλο να πούμε πέραν αυτών? Να πούμε ότι δεν έχει προφανώς USB-A θύρες για να διατηρηθεί το πάχος σε χαμηλά επίπεδα. Έχουμε audio jack, το οποίο είναι και για ακουστικά και για μικρόφωνο, και έχουμε 4 USB-C θύρες, 2 σε αυτή τη μεριά και 2 σε αυτή τη μεριά. Όλες υποστηρίζουν φόρτιση, μεταφορά δεδομένων και έξοδο DisplayPort και θα σας υπερκαλύψουν, ειδικά αν πάρετε και ένα dock USB-C που να βγάζει άλλες θύρες ή Ethernet θύρα ή οτιδήποτε άλλο, θα μπορέσετε να κάνετε άνετα τη δουλειά σας και ταυτόχρονα διατηρείτε και το προφίλ μικρό. Έχουμε Shark Fin
σύστημα εξαερισμού ψήξης. Εδώ βλέπετε δύο από τις εισόδους του ψυχρού, μάλλον εδώ είναι η έξοδος του θερμού αέρα. Η είσοδη του ψυχρού αέρα είναι δύο στα πλάγια, εδώ και εδώ και μία εμπρός. Και έχουμε δύο πολύ slim ανεμιστήρες σε αυτά περίπου τα σημεία που τραβάνε τον ψυχρό αέρα και αποβάλλουν τον θερμό. Και έτσι όλη αυτή η επεξεργαστική ισχύ και η θερμότητα που εκλείεται ή κατά τη φόρτιση ή κατά τη λειτουργία μπορεί να βγαίνει στο περιβάλλον και να διατηρείται σε καλή κατάσταση λειτουργική από πλευράς θερμοκρασίας το MateBook X Pro 2022. Είναι πολύ σημαντική η διαχείριση ενέργειας και θερμότητας. Να πούμε επίσης, touchpad multi-touch με Huawei Free Touch, υποστηρίζει και διάφορα gestures με τα knuckles, με double tap. Έχουμε πλήκτρα πολύ ωραία, με διαδρομή 1,5 χιλιοστού μόνο, soft landing, σχεδόν αθόρυβα, πολύ ωραία συνέστηση, πολύ ωραίο feedback, μεγάλα, με ιδανικό κοινό μεταξύ τους και φυσικά το πληκτρολόγιο είναι backlit, εννοείται, δεν μπορείτε να το δείτε τώρα, αλλά είναι backlit. Η κάμερα είναι 720p HD κάμερα στο πάνω μέρος και συνδυάζεται ιδανικά τόσο με τα 4 μικρόφωνα τα οποία είναι τοποθετημένα σε εδώ μπροστά και μπορούν να πιάσουν τη φωνή σας από απόσταση έως και 5 μέτρων, ενώ μέσω AI αφαιρούν και τους θορύβους του περιβάλλοντος για τον συνομιλητή σας, για μια τηλεδιάσκεψη, για κάτι τέτοιο το οποίο χρειάζεται πολύ συχνά πλέον. Και έχουμε και 6 ηχεία που αποδίδουν απλά εξαιρετικό ήχο και δύο εξόδους μπορείτε να δείτε εδώ. Γενικά είναι εδώ ενσωματωμένα και ο ήχος προέρχεται από παντού από το λάπτοπ και είναι πολύ υψηλής ποιότητας. Να πούμε επίσης για το λόγο αντίθεσης οθόνης, δεν είπαμε, 1500x1 και είναι 10 σημείων multi-touch η οθόνη, προφανώς είναι αφής, το θεωρούσαμε αυτονόητο, αλλά πρέπει να το αναφέρουμε γιατί δεν είναι πάντα αυτονόητο. Πολύ καλή συναπόκριση, κανένα παράπονο. Και να πούμε για την ασύρματη συνδεσιμότητα, 2,4 GHz και 5 GHz Wi-Fi φυσικά, υποστηρίζεται Wi-Fi AX και επίσης έχουμε Bluetooth, έχουμε ό,τι θα θέλατε, έχουμε νέο PC Manager, έχουμε νέες μεθόδους από την Huawei για να μεταφέρετε ασύρματα δεδομένα από το κινητό σας στον υπολογιστή, από άλλους υπολογιστές σε αυτόν, να στέλνετε εικόνα από το ένα στον άλλον, γενικά να έχετε μια seamless εμπειρία με το οικοσύστημα συσκευών σας, ασύρματα όλα αυτά, βοηθούν και τα Windows 11 που είναι το προκατεστημένο λειτουργικό. Και κλείνουμε με την αυτονομία. Η μπαταρία είναι αρκετά μεγάλη παρά το μικρό μέγεθος του υπολογιστή, 60 βατώρες χωρητικότητα και προσφέρει αρκετές ώρες χρήσης, ενώ όπως είπαμε επαναφορτίζεται και ταχύτατα χάρη στον 90 βατ φορτιστή που θα βρείτε στη συσκευασία. Αυτό είναι το Huawei MateBook X Pro 2022. Διαθέσιμο και στην ελληνική αγορά, σε αυτό το χρωματισμό που βλέπετε στο βίντεο αυτό. Subscribe στο κανάλι μας στο YouTube για περισσότερα βίντεο τεχνολογίας.